Έχουν ολοκληρωθεί τώρα οι εργασίες της πρώτης μέρας της Συνόδου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια καθόλου παραγωγική μέρα. Συζητήσαμε σημαντικά ζητήματα που άπτονται του ποινικού κώδικα. Θέματα τα οποία αφορούν τη μεταφορά της ποινικής διαδικασίας μεταξύ των κρατών μελών, κάτι το οποίο θα διευκολύνει τις δικαστικές διαδικασίες, ειδικότερα και για εγκλήματα τα οποία έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, όσον αφορά ποινικά ζητήματα, συζητήθηκε εκτεταμένα μια άλλη προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας, το ζήτημα των δικαιωμάτων των θυμάτων. Και το γενικό συμπέρασμα από τη συζήτηση ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια ο ποινικός κώδικας επικεντρώθηκε στις συνέπειες προς το θήτη για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί, αλλά ξεχάσαμε το υπόλοιπο κομμάτι που ουσιαστικά είναι τα δικαιώματα των θυμάτων και τι πρέπει να κάνουμε για να αποκαταστήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των θυμάτων προς τους θεσμούς, αλλά και να ενθαρρύνουμε με αυτόν τον τρόπο, αφού θα γνωρίζουν τα θύματα εγκληματικών ενεργειών ότι θα τύχουν της αναγκαίας φροντίδας και σημασίας από το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε να γίνονται πιο πολλές καταγγελίες σοβαρών αδικημάτων. Επίσης, θα ήθελα έτσι να αναφέρω σημαντικό το γεγονός ότι είχαμε πολύ λεπτομερούς ενημέρωσης για θέματα εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, αλλά ταυτόχρονα έγινε και ειδική αναφορά και στη συνεχιζόμενη πολεμική σύραξη στην Ουκρανία. Εκεί ανανεώθηκε βέβαια και η πρόθεση των κρατών μελών να συνεχίσουν να επιβάλλουν κυρώσεις στην Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα να ενισχύουν με πολλούς τρόπους, με όσους δυνατούς τρόπους μπορούμε, την Ουκρανία. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ήταν και το τέλος της Ισπανικής Προεδρίας, ήταν η τελευταία συνεδρίαση υπό την Ισπανική Προεδρία και τέθηκαν επιτάπητος οι προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας που αναλαμβάνει από τον Ιανουάριο. Κέντρο στη συζήτηση που θα αρχίσει το επόμενο εξάμηνο θα είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα και τη δική μας χώρα, τα θέματα φυλακών και σοφρονιστικής πολιτικής.